ενέργεια. Και αυτό θα είναι σε εισαγωγικά, εν πάση περιπτώσει, τραγικές θα είναι μεγάλες επιπτώσεις και στην αγροτική παραγωγή και στους οργανισμούς του τοπικής αυτοδιοίκησης, που πρέπει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ήταν και είναι πάντα πάρα πολύ μεγάλο. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε και πώς παίρνουμε παρεμβάσεις σε αντίστοιχα υπουργεία, αλλά και στο κεντρικό επίπεδο, γιατί δεν αφορά μόνο την Κρήτη, αφορά όλη την Ελλάδα, και συντονιζόμαστε με τη ΓΕΔΕ για να δούμε πώς θα αντιδράσουμε και πώς θα είναι η στήριξη του κεντρικού κράτους προς αυτούς τους οργανισμούς, του ΣΟΕΒ, την τοπική αυτοδιοίκηση, της ΔΕΙΑ, ούτως ώστε το κόστος αυτό, το υψηλό κόστος, να μην μεταφερθεί στον καταναλωτή και δεν πρέπει να μεταφερθεί στον καταναλωτή. Σίγουρα, κύριε Κουράκη. Σε λίγη ώρα θα είμαι στην Αθήνα μαζί με τον γραμματέα, τον κύριο Μαλανδράκη. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάποιες επαφές και με υπουργούς. Πάμε βέβαια για ένα άλλο πάρα πολύ έτσι ωραίο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε και να το αναδείξουμε και να πιέσουμε για να δοθεί. Καλημέρα και από μένα, Βαγγέλη Σοβενέτη, σήμερα. Καλημέρα. Ήδη το επιβαρημένο κλίμα που υπήρχαν με την ενέργεια, με τη ΔΕΗ, με το ρεύμα, τους λογαριασμούς που υπήρχε για την ΤΟΕΒ και γενικότερα για τον τρόπο ο οποίος προσπαθούσαν να μπορούν να ανταπεξέλθουν, έρχονται και αυξήσεις και το έχουν επιβαρύνει. Εσείς με τι περί προτάσεις ανεβαίνετε πάνω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ευελπιστούμε στο διακανονισμό αυτών που να μην επιβαρύνει και άλλο αυτό το τιμολόγιο? Η βασική μας πρόταση από ανέκαθεν και αυτό που διεκδικούμε είναι η μείωση του κόστου της ηλεκτρικής ενέργειας για αυτούς τους οργανισμούς και την αυτοδιοίκηση όπου παράγουν ένα κοινωνικό έργο. Θέλω να τονίσω ότι και ο αντιπρόεδρος της ΠΕΔ, ο κύριος Μαρινάκης, που είναι και πρόεδρος της Ένωσης ΕΔΕΙΑ, ήταν χθες στην Αθήνα και είχε συναντήσει και αυτός με διάφορους υπουργούς για να δούμε και για λογαριασμό όλων των ΔΕΙΑ, έτσι και των γενικά της αυτοδιοίκησης, των ΔΕΒ, για να δούμε αυτό ακριβώς που λέτε, πώς θα καταφέρουμε να στηριχτούν αυτοί οι οργανισμοί, ούτως ώστε να μην υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση και στην αγροτική παραγωγή και στα... Οι πρώτες ενδείξεις από αυτές τις συναντήσεις προς ποια κατεύθυνση θα μπορούσαμε να πούμε? Δεν μπορώ να σας πω στην κατεύθυνση, αλλά θα καταφέρουμε να υπάρχει στήριξη της αυτοδιοίκησης, των ΔΕΙΑ και των κάτι αντίστοιχο που έχει γίνει με τα νοικοκυριά, να γίνει και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, διότι εδώ όπως ξέρετε μιλάμε, να το επαναλάβω για μια φορά, για τους αγρότες, για την αγροτική παραγωγή, το κόστος της παραγωγής. Μιλάμε για τους καταναλωτές, μιλάμε για τη ΔΕΙΑ, για την διαχείριση των αποβλήτων και όλα αυτά που έχουν ένα τεράστιο κόστος και δεν μπορεί αυτή την ώρα να επιβαρύνει το πολίτη πέρα από, από τις άλλες επιβαρύνσεις που έχει. Άρα λοιπόν η κατεύθυνση είναι με συγκεκριμένο σχέδιο και με δυναμική διεκδίκηση να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό το οποίο και η σημερινή συνάντηση των ανθρώπων του ΔΕΒ επιδιώκει. Για να δούμε τι θα δούμε, Πρόεδρε, γιατί όλο αυτό το κόστος θα μετακυλήσει στους καταναλωτές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, και θα έχουν το δικό τους το ρεύμα του σπιτιού τους και λοιπά, θα έχουν και να πληρώσουν και το ρεύμα του ΤΟΕΒ για την άρρευση, αλλά και το ρεύμα του σπιτιού τους στο νερό. Οπότε θα είναι καθοριστική, νομίζω, η παρέμβασή σας από αυτού. Έχω μία αντίληψη διαχρονικά, κυρία Τζακαράκη και κύριε Βενέτη, ότι όταν ξεκινάς από τα ζητήματα του σχεδιασμού, της συνεργασίας, της συνεννόησης, όπου δεν υπάρχουν όλα αυτά, χρειάζεται σύγκρουση, πολιτική σύγκρουση, εισαγωγικά σύγκρουση, δηλαδή δυναμική διεκδίκηση. Να καταφέρεις την επιχειρηματολογία σου να την κάνεις πράξη, πολιτική πράξη, δηλαδή αυτά που λες, αυτά να γίνονται και να έχουν αποτύπωμα, να αποτυπώνεται στον ίδιο στο λαό και στις ανάγκες του λαού. Λοιπόν, εγώ είμαι από τη φύση μου ένας άνθρωπος που θέλω να αγωνίζομαι, θέλω να καταθέτω προτάσεις. Είμαι μέσα στην κοινωνία και θα παλέψουμε και για αυτό το ζήτημα, όπως και για άλλα πολλά ζητήματα, και για την Κρήτη και για την περιοχή σας, τα οποία είναι τα τελευταία χρόνια εν υπνώση. Όπως πολύ σωστά είπατε και εσείς, ο ορθός δρόμος είναι προτάσεις, ανάλυση, και αν δεν υπάρχει συνεννόηση, οπωσδήποτε από εκεί και πέρα μπαίνουμε σε πιο δυναμικές μορφές ενεργειών.
Πρόεδρε, θέλω να... θα πάτε Αθήνα σήμερα για ένα άλλο θέμα. Ποιο είναι αυτό, μήπως είναι ο Βουάκα, ας πούμε? Όχι, και γι' αυτό θα πάμε, αλλά θα σας πω, φέτος ήταν τα 80 χρόνια από τη μάχη, την ιστορική μάχη της Κρήτης για την ελευθερία μας, για τη δημοκρατία μας, για να υπηρετήσουμε τις πανανθρώπινες αξίες, της ειρήνης, της φιλίας των λαών, της ελληνικής. Προτείναμε λοιπόν ως ΠΕΔ τον τραπεζίτη, τον γενικό τραπεζίτη, τον κ. Στουρνάρα και στο Υπουργείο Οικονομικών, ότι έπρεπε να εκδώσει ένα επαιτειακό νόμισμα για τη μάχη της Κρήτης. Λοιπόν, αυτό θα μας παρουσιάσουν αύριο, είναι δεχτή η πρόταση, ένα κρίση από το οικονομικό, από το Υπουργείο Οικονομικό και το Εθνικό Νομισματοκοπείο. Θα έβγαλε το νόμισμα και θα το παρουσιάσουμε αύριο για τα 80 χρόνια. Μάλιστα. Περιορισμένη. Και πώς είναι αυτό, ο Πρόεδρε, δώστε μας την εικόνα. Κοιτάξτε, το έχω δει. Το έχω δει στα σχέδια, γιατί μας τα στείλανε να τα εγκρίνουμε όλα. Θα κάνουμε μια προσπάθεια, μια καιρό γίνεται αυτή η προσπάθεια. Καιρό, γιατί λόγω του ότι τα 200 χρόνια είναι από την 1821, το χορηγικό πρόγραμμα έχει τελειώσει στις τράπεζες. Τουλάχιστον, εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι μια σημαντική μάχη για όλα αυτά που σας είπα, για την περάσπιση των πανανθρώπινων αξιών, της ελευθερίας και της δημοκρατίας, έτσι το δέχτηκε και αύριο το μεσημέρι με τον κύριο Στουρνάρα μαζί και τον γραμματέα της ΠΕΔ, τον Δήμαρχο Πλατανιά, θα είμαστε εκεί για να το παρουσιάσουμε. Το κρατάτε λίγο κρυφό για να εκπλήξετε μάλλον με την παρουσία του. Θα το δω και εγώ αύριο πρώτη φορά. Θα το δω και εγώ αύριο. Ωραία. Και για το ΒΟΑΚ, έτσι, πριν καλά-καλά ξεκινήσει το οτιδήποτε, είναι τα διόδια που προτάσσονται, κύριε Κουράκη. Εκείνο το οποίο προτάσσουμε τώρα, πέρα από τα διόδια, εγώ το βάζω σε μία σειρά, πέρα από τα διόδια, δεν μπορεί να έχει ανακοινωθεί το Χανιά Χερσόνησος, Νεάπολη, Νεάπολη, Αγίου Νικόλαος, με εξασφαλισμένες εμπιστώσεις και ακόμα κάποιοι να κοφεύουν ή να μην ακούν για το καλό χωριό, ή Άγιο Νικόλαος Καβούση, παράκαμψη κακιά θάμου, Καβούση, το Καβούση μέχρι τη Σιδία. Και τον κάθετο προς την Ιεράπετρα. Με όποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν κάθετος, Παχιάμο, Ιεράπετρα, καθώς επίσης, εγώ βάζω και το άλλο θέμα και το βάζω δυναμικά και δεν μπορεί να υπάρχει, να μην υπάρχει ένταση σε αυτό, το Ιεράπετρα, Μύρτος, Διάνο, Μάρθα, Αεροδρόμιο Καστελίου και βέβαια συνεχίζει προς Αγίους 10 στη Μεσαρά το Ευρωπαϊκό Αυτοδίκτυο. Ναι, γιατί το οδικό δίκτυο της Κρήτης δυστυχώς τριμεί καθημερινά θύματα και... Ναι, δεν μπορεί να μην ανακοινώνονται τα χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά κάποια τμήματα αυτού του άξονα που περιέγραψα είναι πανέτοιμα να δημοπρατηθούν. Άρα, νομίζω το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση, αφού έχουν κλείσει όλα αυτά τα μεγάλα οδικά έργα στην Ελλάδα και οι εγκάρτιοι άξονες, οι κάθε δηλαδή, δεν μπορεί να κοφεύει, δεν μπορεί να μην αντιδρά. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι, όλοι μαζί, η κοινωνία θα πούμε μπροστά για να αντιδράσει και να τα δούμε να κατασκευάζονται. Δεν πάει άλλο. Ναι. Και εδώ δεν επιμερίζω τώρα Αθήνες, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να γίνει και λογαριασμός. Και θα γίνει λογαριασμός. Θα υποθούν πράγματα. Ναι. Ναι, πιστεύω ότι η όποια καθυστέρηση στα υπόλοιπα μη ανακοινωμένα κομμάτια είναι... Με όριμες μελέτες, έτσι και εδώ. Με όριμες μελέτες, προφανώς, όπως λέει και η Μαρία. Πανόριμες, δηλαδή, ιδιαίτερα το τμήμα Άγιος Νικόλαος, καλό χωριό, να το πούμε έτσι, παράκαλες του Παχιάς Θάμου μέσα στο Καβούς, είναι πανέτοιμο. Είναι παραόριμη, πρόεδρε. Παραόριμη. Να, ναι. Δεν μπορεί να μην ανακοινώνεται το χρηματοδοτικό εργαλείο. Έτσι, πού είναι το ΕΣΠΑ, δεν πάει περιπτώσει. Έχουμε όμως μια εικόνα ότι θα είναι από το ελληνικό κορβανά, τέλος πάντων. Εμείς να είστε σίγουροι πως δεν θα τα αφήσουμε αυτό το θέμα. Και η κοινωνία δεν θα τα αφήσει αυτό το θέμα. Θα πιέζουμε μέχρι να ανακοινωθεί. Για να δούμε. Η Κρήτη προσφέρει πάρα πολλά. Πάρα πολλά στο ΑΕΠ. Έτσι, είναι μια περιοχή που μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα καλύτερα. Σίγουρα και σε επαγγελματικό και τουριστικό και καθημερινό, το καθημερινό επίπεδο του οδικού δικτύου θα αναδείξει πάρα πολλά πράγματα με πολύ θετικό τρόπο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, γι' αυτό βλέπετε και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Ωραία, Δήμαρχε, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε, έτσι, επικαιρός με τι άλλο
θέμα. Έχετε στην ατζέντα που ανεβαίνετε. Να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία, γιατί πραγματικά μας δίνετε δυνατότητα μέσω εσάς να επικοινωνούμε με τον κόσμο, να ανταλλάσσουμε έτσι απόψεις. Ισχύει η δέσμευσή μας ως ΦΕΔ ότι θα αγωνιστούμε για το καλό της Κρήτης και για το καλό της περιοχής που μιλάμε τώρα, για τον νομό Λακεφίου και ιδιαίτερα τα τμήματα που σας είπα. Ακριβώς. Ότι σας αγαπάμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γεια σας.